Καλείται να ενημερώνουμε την πανεπιστημιακή κοινότητα με γενικές συνελεύσεις, με συγκλήτους. Αλλά από εμάς μην περιμένετε να ηγηθούμε αντιδράσεων, εκτός και αν τα πράγματα φτάσουν σε κάποιο απροχώρητο βεβαίως. Οπότε τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Δηλαδή, για την ώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες που παρέχει ο διάλογος. Δεν κατάλαβα καθόλου το πώς θα εκλέγεται ο νέος Πρίτανης. Αυτό δεν κατάλαβα. Δεν θα εκλέγεται. Θα διορίζεται από ένα 15-μελές συμβούλιο. Το οποίο συμβούλιο κατά το ίμιση θα εκλέγεται μόνο από τους καθηγητές και κατά το ίμιση θα διορίζεται από τους εκλεγμένους. Και ο πρόεδρος του συμβουλίου αυτού ίσως θα είναι διορισμένος. Μάλιστα. Άρα δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για μια καταστρατήγηση της δημοκρατίας του Πανεπιστημίου. Ακριβώς. Μιλάμε για ένα ολιγαρχικό σχήμα διοίκησης, ένα αυταρχικό σχήμα διοίκησης, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι θα ενθαρρύνει τη συναλλαγή, θα ενθαρρύνει τη διαφθορά και θα ενθαρρύνει τον κομματισμό στο Πανεπιστήμιο. Διότι τα μικρά κλειστά σώματα βοηθούν πάρα πολύ αυτές τις παθογένειες. Αυτές οι παθογένειες αντιμετωπίζονται μόνο με τη διεύρυνση της δημοκρατίας. Όχι με τη συρρήκνωσή της, όπως προσπαθεί αυτό το νομοσχέδιο. Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που οδήγησε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προβεί στην κατάργηση ουσιαστικά της δημοκρατίας μέσα στο Πανεπιστήμιο? Γιατί μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Είναι το γεγονός ότι προσπαθούν να μετατρέψουν το Πανεπιστήμιο από ένα πνευματικό ίδρυμα που είναι σήμερα. Έναν οργανισμό που θα υπηρετεί του στόχου τη αγορά. Και αυτό βεβαίω δεν μπορεί να το κάνουμε εκλεγμένοι Πρυτάνη, αυτό δεν μπορεί να το κάνουμε πανεπιστημιακοί οι οποίοι θα έχουν ελεύθερη έκφραση, ελεύθερη φωνή, ελεύθερη γνώμη. Προφανώ σε μια εταιρεία κανεί δεν είναι εκλεγμένο, όλοι είναι διορισμένοι και όλοι δουλεύουν για να ακούσουν το κέρδο τη εταιρεία. Αν βλέπουν το Πανεπιστήμιο λοιπόν ω μια επιχείρηση, είναι φανερό ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν έτσι. Απλώς εμείς τα πανεπιστήμια δεν αντιμετωπίζουμε το ρόλο μας ως ρόλο μιας εταιρείας που δεν έχει κέρδος. Το κέρδος του πανεπιστημίου είναι το κοινωνικό όφελος, είναι το δημόσιο συμφέρον. Είναι να υπάρχουν μορφωμένοι άνθρωποι, είναι να υπάρχουν καλοί επιστήμονες. Δεν είναι οικονομικό το κέρδος ενός πανεπιστημίου, δεν μπορεί να είναι μόνο οικονομικό. Το σκέλος του νομοσχεδίου που μιλάει για τους αιώνιους φοιτητές σας βρίσκει σύμφωνος ή όχι? Θα σας πω τώρα, αυτά είναι δευτερεύουσες ρυθμίσεις. Αυτά είναι επιμέρους θέματα, τα οποία μπορούν να συζητηθούν. Δεν είναι εκεί η ουσία του ζητήματος. Αυτά όλα είναι στάξη στα μάτια. Φαίνεται και κοινωνιακά κόλπα, ας το πω έτσι. Η ουσία κρύβεται αλλού. Η ουσία κρύβεται ότι ξεκινάει μια μακρά περίοδος αναταραχής, μια κακή περίοδος για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η ουσία. Τα άλλα είναι δευτερεύουσες ρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά την πλήρη δημοσιότητα των αποφάσεων στα ΑΕΚ, αυτό δεν το καταλάβω. Διότι εγώ θεωρώ ότι μέχρι τώρα τις αποφάσεις των ΑΕΚ τις μαθαίναμε, ή όχι? Βεβαίως. Και μάλιστα σήμερα με τη διάρκεια, εμείς είμαστε και το πρώτο πανεπιστήμιο το οποίο ήδη έχουμε βγει τη διάρκεια, και οι αποφάσεις αυτές αναρτώνται, ασφαλώς. Δεν είναι κάτι καινούργιο δηλαδή αυτό. Κύριε Μιλόπουλε, να μην είμαστε. Ούτε χρειάζεται νόμο πλαίσιο για να δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις των πανεπιστημίων, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς και εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί έπρεπε να αποτελέσει μέρος ενός νομοσχεδίου. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρίτανη, θα είμαστε σε επαφή. Θεωρώ ότι όταν ολοκληρώσετε τις συνομιλίες σας στην Αθήνα, θα μπορέσουμε να έχουμε άλλη μία, τη δυνατότητα άλλη μία επικοινωνία για να ενημερώσετε και τον κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη για το τι είπατε και τι απαντήσεις πήρατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στις προσπάθειες σας. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Τον τελευταίο χρόνο έχουν κορυφωθεί σε βάρος μουσικοφαντικές επιθέσεις που έχουν στόχο να λιώσουν τη λαϊκή βούληση και να μεθυμώσουν πολιτικά, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης σχετικά με την απόφασή του να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όπως είπε, ο κομπλεξισμός δεν αντέχεται άλλο. Μετά από 10 χρόνια ψεύδης και συκοφαντίες, οι συκοφάντες άγγιξαν ευαίσθητες προσωπικές και οικογενειακές χορδές, εξαντλώντας την υπομονή μου. Να είναι βέβαιοι ότι θα το μετανιώσω. Δηλώνω σήμερα ότι η αυτουργή της πλασπολογίας και η συνεργή τους πολύ σύντομα πλέον θα απολογηθούν στην δικαιοσύνη. Καταλήγοντας, ξεκαθάρισε ότι σε πείσμα της πολιτικής και δημοσιογραφικής αλητείας ορισμένων, ευτυχώς ελαχίστων, θα συνεχίσω να είμαι κοντά στο λαό που με τιμά εδώ και 30 χρόνια. Αυτούς τους δύσκολους καιρούς ακόμη περισσότερο και ακόμη πιο κοντά. Δυστυχώς, μείναμε πολύ πίσω στην προσπάθειά μας για ανάπτυξη και αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή μας, καθώς εδώ και 2,5 χρόνια, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού.
Ωστόσο, πιστεύω ότι με μια μικρή προσπάθεια και ελάχιστο προϋπολογισμό μπορούμε να κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις, καθώς υπάρχει τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον από τους Βαλκάνιους φίλους μας και ιδιαίτερα τους φιλέλληνες Ρώσους, το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο με δική μας ευθύνη. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Διονύσης Ψωμιάδης, αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη εργασίας στη Μόσχα, η οποία, όπως είπε, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Επίσης, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για τη συμμετοχή της περιφέρειας στις εκθέσεις της Σόφιας και του Βελιγραδίου, καθώς και για τις συναντήσεις που είχε εκεί με στελέχη του τουρισμού. Εκτός τώρα από τη μαύρη τρύπα στα ταμεία του, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει να αντιμετωπίσει και τις τρύπες στους δρόμους από τα διάφορα έργα που κάνουν οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας. Έτσι, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να στείλει τα πρώτα ραβασάκια για 20 περιπτώσεις ζημιών σε δρόμους και πεζοδρόμια, περιπτώσεις που έχουν ήδη κοστολογηθεί στα περίπου 10.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, ο Δήμος είχε τη δυνατότητα να αποκαθιστά ο ίδιος τη ζημιά και να στείλει το λογαριασμό στον υπόχρεο. Ωστόσο, στην πράξη αυτό δεν έγινε ποτέ. Το ποσό που έμπαινε ως ρήτρα από το Δήμο σε περίπτωση μη αποκατάστασης έφτανε τα 300 ευρώ, με αποτέλεσμα πολλοί να προτιμούν να πληρώσουν αυτή τη ρήτρα και να μην προχωρούν στην αποκατάσταση της ζημιάς που θα ήταν πολύ πιο ακριβή. Αυτό λέει ο Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού Πολεοδομίας και Δικτύων, Ανδρέας Κουράκης. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τιμολόγιο που καταπτύσαμε εμείς με βάση τις τιμές αγοράς είναι σαφώς πιο τσουκτερό. Μόλις λάβω την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έρθω σε επαφή με τις διοικήσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας και θα τους ενημερώσω σχετικά, αφού και οι ίδιοι αναθέτουν τη δουλειά σε εργολάβους, τους οποίους ποτέ δεν ελέγχουν. Αυτό σημειώνει ο κύριος Κουράκης. Μπορεί από σήμερα στο προσκήνιο να ξεκινά για τους περιφερειάρχες η μάχη για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων που είναι αναγκαίο να αποτελέσουν το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα της συνάντησής τους με τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, στο προσκήνιο καλά κρατεί μια άλλη μάχη, αυτή της Προεδρίας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες της αυτοδιοίκηση.gr, για τη θέση έχουν εκφράσει ενδιαφέρον 2+2 περιφερειάρχες. Οι πρώτοι δύο είναι αυτοί που επιχειρούν με έντονο τρόπο να πλασαριστούν στην κούρσα, ενώ οι άλλοι δύο κρατούν τουλάχιστον προς το παρόν χαμηλά τους τόνους. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός, που ασκεί καθήκοντα προεδρεύοντα λόγω του ότι είναι επικεφαλής της μεγαλύτερης περιφέρειας, και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι Περιφερειάρχες Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Να σημειωθεί ότι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών θα πρέπει να προέρχεται ή να στηριχθεί από το κυβερνών κόμμα, το οποίο διαθέτει σαφή πλειοψηφία ανάμεσα στους Περιφερειάρχες και τους Περιφερειακούς Συμβούλους. Αγωγή κατά των συνδικαλιστών της Γενόπ ΔΕΗ αλλά και της ίδιας επιχείρησης κατέθεσε ο Δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης Αναστασιάδης, ζητώντας το ποσό του 1.000.000 ευρώ για αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστησαν οι επιχειρηματίες του Δήμου Λαγκαδά αλλά και οι δημοτικές επιχειρήσεις, στους οποίους και θα διανεμηθεί αναλογικά το ποσό που θα επιδικαστεί. Ο Δήμαρχος Λαγκαδά κάνει λόγο για αγανάκτηση και θυμό λόγω των πολυώρων διακοπών ρεύματος για επαγγελματίες που βλέπουν με απελπισία τα εμπορεύματά τους να λιώνονται και να καταστρέφονται, και για δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν αντιμετωπίσουν απρόσμενες συνέπειες των διακοπών του ηλεκτρισμού, βλάβες των κοινοφελών εγκαταστάσεων και οικονομική επιβάρηση για την αποκατάστασή τους. Στο κλείσιμο της κομματερής Νάουσας, στη θέση Πλακέντια, προχωρά ο Δήμος Νάουσας έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης την περασμένη Τετάρτη. Μεταφέροντας την πληροφορία ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Συμμαθίας είναι θετική, ο Δήμαρχος Τάσος Καραμπατζός είπε ότι ο ΧΑΔΑ πρέπει να κλείσει ώστε ο Δήμος να μην απειλείται με πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορικά με την αποκατάσταση της ανεξέλεγκτης κομματερής, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Δήμος διεκδικεί ένταξη σε πλήρως χρηματοδοτούμενα προγράμματα των συναρμόδιων Υπουργείων. Για τη μεταφορά των απορριμμάτων στο Χιτά Κοζάνης, είπε ότι θα γίνει διαγωνισμός και το ημερήσιο κόστος είναι 1.600 έως 2.000 ευρώ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Εκκρατεία Τηλεόρασης. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα.